Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τρύπα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν εντοπίσει τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, τα οποία θεωρούν πως δεν θα καλυφθεί από την καλή πορεία των εσόδων, κάτι στο οποίο ποντάρει πολλά η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, ο Γάλλος Επίτροχος Πιέρ Μοσκοβισί χθες στις Βρυξέλλες ανέφερε πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά και πως το 2017 θα φτάσει το 2,7% του ΑΕΠ. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, το ελληνικό πρόγραμμα επιτυχάνει και η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποκαθίσταται. Στον απόϊχο τώρα της εκλογής Τραμπ, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν χθες με θετικό πρόσημο, τα ασιατικά εμφάνισαν ισχυρή άνοδο, η Wall Street υποδέχτηκε πανηγυρικά τη νίκη του και το αρχικό σοκ που προκάλεσε στις αγορές μετατράπηκε γρήγορα σε καύσιμο ανόδου των δικτών. Ανωδικά άνοιξε η αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό δίκτυο τιμών αυξημένες 585,06 μονάδες, μειώνοντας άνοδο 0,56%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.